Θα μας δώσουν το ρεπορτάζ για την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από το νέο ρεσιτάλ του Προέδρου της Γενόπ ΔΕΗ Νίκου Φωτόπουλου, ο οποίος λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για την κατάληψη του Κέντρου Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΗ, σήμερα κάλεσε σε συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει λίστα με επιχειρήσεις που όπως ισχυρίζεται δεν πληρώνουν ή πληρώνουν μειωμένο το τέλος ακινήτων. Μία συνέντευξη τύπου Νίκο Υποφάντη που είχε απειλές, που είχε συκοφαντίες, που είχε και ψέματα όμως. Μια απίστευτη συνέντευξη τύπου. Ο κ. Φωτόπουλος προσπάθησε τα στοιχεία τα οποία, όπως μας είπε ο ίδιος, πήρε χθες από το Κέντρο Πληροφορικής ΔΕΗ με την κατάληψη που έχει κάνει να εμφανίσει. Εμφάνισε λοιπόν μια σειρά από επιχειρήσεις, τόσο τουριστικές, όσο βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κάποια μεγάλα ονόματα της αγοράς, κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι εκδοτικοί οίκοι. Προσπάθησε λοιπόν να εμφανίσει αυτή τη λίστα ο κ. Φωτόπουλος, να πει ότι αυτοί είτε πληρώνουν με μια ρύθμιση που είχε γίνει το 2011, το γνωρίζαμε, λιγότερα χρήματα, 30-60% για το ενιαίο τέλος ακινήτων, είτε δεν πληρώνουν καθόλου. Μάλιστα, εμφάνισε και ένα τιμολόγιο του σταθμού μας, του Sky, όπως είπε ο κ. Φωτόπουλος, που είναι μηδενικό και αυτό το τιμολόγιο θα το καταθέσει στον εισαγγελέα. Όταν του εξήγησα, όταν προσπάθησα να το εξηγήσω, γιατί παρακολούσε η συνέντευξη, ότι αυτό το τιμολόγιο που έχετε δεν είναι του ιδιοκτήτη του κτηρίου. Εμείς είμαστε νοικιαστές στο κτίριο αυτό. Ο κ. Φωτόπουλος είπε ότι αυτό το στείλει στον εισαγγελέα και όταν του εξήγησα και πάλι να μου πει πού το βρήκε, γιατί είναι στα προσωπικά δεδομένα, πάλι είπε ότι θα το πει στον εισαγγελέα και τότε βεβαίως πετάχτηκαν και τα πρωτοπαλίκαρα του κ. Φωτόπουλου που παρακολουθούσαν τη συνέντευξη και άρχισαν να μας απειλούν ότι θα τα πούμε αργότερα, δηλαδή μετά το τέλος συνέντευξης, με τον καλό τρόπο που θα ακούσουμε και λίγο αργότερα στο βίντεο. Δεν κατάλαβα. Τι είδους απειλές εκδοξεύτηκαν δηλαδή εναντίον των δημοσιογράφων και σε σένα προσωπικά, Νίκο? Θα μας δίνουν. Θα μας δίνουν αμέσως μετά. Θα τα πούμε μετά. Θα ακούσετε στο βίντεο πολύ καλά τι λένε. Η κυρία αυτή, πάντως ο κ. Φωτόπουλος, επειδή είδε τους υπόλοιπους συναδέλφους να αντιδρούν και να σηκώνονται να φεύγουν από την αίθουσα, θα τα δείτε στο βίντεο, γιατί δεν δεχόμαστε απειλές όταν κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν προσπαθούμε να καλύψουμε μια συνέντευξη τύπου και έχουμε πάνω από το κεφάλι μας 30-40 συνδικαλιστές να μας απειλούν, σηκώθηκαν και έφυγαν. Και τότε ο κ. Φωτόπουλος αυτό που είπε ήταν ότι, μάλιστα, παιδιά, καθίστε να, Νίκο, το μαζέψουμε, να μην υπάρξει θέμα. Νίκο, μείνε μαζί μας να δούμε τι ακριβώς έγινε πριν από λίγο. Μετά την κατάληψη στο κέντρο πληροφορικής της ΔΕΗ από συνδικαλιστές της Γενόπ, ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων της ΔΕΗ είχε προαναγγείλει πως θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις αναφορικά με το ειδικό τέλος ακινήτων. Ο Νίκος Φωτόπουλος δήλωσε πως μια σειρά επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων η εταιρεία Αττική Οδός, ο δημοσιογραφικός όμιλος Λαμπράκη, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα όπως το Μολ, είτε δεν πληρώνουν καθόλου ειδικό τέλος, είτε το πληρώνουν με μεγάλη έκπτωση. Ειδική αναφορά έκανε για τον εφοπλιστή Θεόδωρο Αγγελόπουλο, αλλά και για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Πώς γίνεται ο τηλεοπτικός σταθμός Sky να μην πληρώνει καθόλου χαράτσι? Ξέρετε που είναι το κτίριο του Sky? Στο Φάληρο. Είμαι σίγουρος ότι έχετε περάσει και το έχετε δει. Προφανώς όμως, μάλλον δεν θα ήταν καλά. Θα ήταν οφθαλμαπάτη. Ίσως στη φαντασία σας. Γιατί τα τετραγωνικά που χρεώνετε είναι μηδέν. Ο κύριος Φωτόπουλος μάλιστα ανέφερε ότι θα στείλει τα στοιχεία στη δικαιοσύνη, ενώ ακολούθησε ο διάλογος που θα παρακολουθήσετε όταν ο δημοσιογράφος του Sky, Νίκος Υποφάντης, τον ρώτησε αν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη εάν τα στοιχεία που παρουσίασε είναι λανθασμένα. Θα ζητήσετε συγγνώμη αν σας πω ότι ο Sky πληρώνει κανονικά το χαράτσι του? Ακούστε. Θα ζητήσετε συγγνώμη εδώ αν σας πω ότι ο Sky, επειδή έχω τον λογαριασμό του κτηρίου, ότι πληρώνει κανονικά το χαράτσι? Εμείς. Ακούστε με, το άκουσα το ερώτημά σας, δεν θέλετε να απαντήσω? Αν θέλετε, θέλετε να το επαναλάβετε? Εγώ σας το λέω. Για τέταρτη φορά, το άκουσα, το είπατε τρεις φορές. Σας λέω λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα εμείς δεν καταγγείλαμε. Θέσαμε ερώτημα. Θέλετε να απαντήσω? Θέλετε να απαντήσω. Πρώτα λοιπόν, γιατί όλοι είμαστε σε αυτή την αίθουσα εδώ και ακούμε, δεν καταγγείλαμε. Θέσαμε ερωτήματα. Και δεύτερον, έχουμε στα χέρια μας, ακούστε με λίγο, έχουμε στα χέρια μας το λογαριασμό. Σας παρακαλώ, απόλυτη ησυχία και σεβασμό στους φίλους δημοσιογράφους. Έχουμε στα χέρια μας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Έχουμε στα χέρια μας λογαριασμό που λέει μηδέν χρέωση. Η ένταση συνεχίστηκε και μάλιστα ορισμένοι συνδικαλιστές της Γενόπ δεν δίστασαν να απειλήσουν τον δημοσιογράφο του Sky. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ο καθένας, είπαμε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν ξαναμιλήσει. Σας παρακαλώ.
Σε παρακαλώ, βγες έξω από την αίθουσα τώρα. Αυτό που ωστόσο δεν γνωρίζει ο κ. Φωτόπουλος είναι ότι το κτίριο στο οποίο φιλοξενείται ο Sky δεν είναι ιδιοκτησία του σταθμού, ενώ το ειδικό τέλος ακινήτων έχει πληρωθεί στο ακέραιο από τον ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Άρα, Νίκο Υποφάντη, νομίζω ότι με προφανή στόχο να δημιουργήσει εντυπώσεις ο κύριος Φωτόπουλος κατηγορεί το Sky ότι δεν πληρώνει το τέλος ακινήτων για ένα κτίριο το οποίο δεν του ανήκει. Ακριβώς. Έχουμε την ανακοίνωση του Sky, την κρατάω στα χέρια μου. Ψευδή στοιχεία για την εταιρεία ειδήσεις.com που εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό Sky αναφορικά με το τέλος ακινήτων έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος. Κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου μετά τη χθεσινή κατάληψη στο κέντρο πληροφορικής, ο κ. Φωτόπουλος συνεχίζει η ανακοίνωση. Ανέφερε ότι η εταιρεία ειδήσεις.com πληρώνει μηδενικό τέλος, προσθέτοντας μάλιστα ότι υπάρχουν και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που εμφανίζονται να έχουν έκπτωση 30 έως 60% στα τιμολόγια της ΔΕΗ από το ενιαίο τέλος ακινήτων. Η εταιρεία ειδήσεις.com θα ήθελε να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες και τον κ. Φωτόπουλο ότι είναι η ενοικιάστρια του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται και όχι ιδιοκτήτρια. Και υπό αυτή την έννοια δεν υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής του τέλους ακινήτων. Η εταιρεία ειδήσεις.com ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα μετά τα συκοφαντικά και ψευδή στοιχεία σε βάρος της. Μάλιστα, επιφυλάσσεται λοιπόν ο Sky να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του απέναντι σε. Νομίζω και άλλες εταιρείες από αυτό, εξ όσων μαθαίνω. Με τις άλλες εταιρείες τι γίνεται, με τις εταιρείες, Νίκο, που όπως είπε ο κ. Φωτόπουλος πληρώνουν μειωμένο τέλος ή καθόλου τέλος, τι γίνεται. Ήταν γιατί όλα κάποιοι, να το θυμίσουμε λοιπόν να και θυμίσουμε, στον κ. Φωτόπουλο λοιπόν, και στους τηλεθεατές μας, γιατί κάποιοι πληρώνουν μειωμένο τέλος. Όλα τα επιμελητήρια σχεδόν της χώρας είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση πριν τελειώσει αυτό το έτος, επειδή ήταν δυσβάσταχτο από το χαράτσι και έπαιζαν την βιωσιμότητά τους αυτές οι επιχειρήσεις, αν θα συνεχίσουν να λειτουργούν για το 2012 ή όχι. Ζήτησαν από την κυβέρνηση να υπάρχει μια έκπτωση ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η επιχείρηση. Δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο με 3.000 κλίνες να πληρώσει 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ στο ενιαίο τέλος ακινήτων. Πάει, χάθηκε αυτό το ξενοδοχείο. Έκλεισε. Και τότε αποφάσισε η κυβέρνηση πριν κλείσει το έτος να υπάρχει μια έκπτωση 30 έως 60% στο ενιαίο τέλος ακινήτων για επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, οι οποίες βρίσκονται στην αγορά και πουλούν τα προϊόντα τους, που παρέχουν υπηρεσίες στους καταναλωτές. Αυτό το γνωρίζαμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Πήγε λοιπόν ο κ. Φωτόπουλος και βρήκε θησαυρό, όπως ο ίδιος αποκάλεσε, ότι οι επιχειρήσεις αυτές πληρώνουν πολύ λιγότερο. Λόγος για τον οποίο προέβη χθες ακριβώς αυτός στην κατάληψη του κτηρίου ακριβώς της ΔΕΗ στη Μεσογείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Υποφάντη. Ερχόμαστε στην Ηλία. Τώρα, ελεύθεροι αφέθηκαν κυρίες και κύριοι 18 συλληφθέντες για την κατάληψη του κτηρίου πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γενόπ Νίκος Φωτόπουλος. Σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκε η κατηγορία της διατάραξης κοινής ειρήνης. Η δίκη τους ορίστηκε για τις 18 Ιανουαρίου του 2013. Η κατάληψη και η συγκεκριμένη δράση των συνδικαλιστών οδήγησε και σε σκληρή κόντρα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε στη γραμμή του καθήκοντος και του χρέους προκειμένου να υπερασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Συνδικαλιστές της ΔΕΗ συλλαμβάνονται από την αστυνομία και οδηγούνται στα λεωφορεία για να μεταφερθούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους, πάντα θα είμαστε στη γραμμή του καθήκοντος και του χρέους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς παρομοιάζουν τον αγώνα τους με τον αγώνα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και τον Κολοκοτρώνη το συλλάβανε που έσωσε τη χώρα. Ο αρχισυνδικαλιστής της ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος με τη βοήθεια 17 συναδέλφων του είχαν καταλάβει το κέντρο πληροφορικής της επιχείρησης για να συλλέξουν στοιχεία μεγάλων επιχειρήσεων και ιδιωτών που θεωρούν ότι είχαν αποφύγει να πληρώσουν το χαράτσι ή πληρώνουν μειωμένο ενιαίο τέλος ακινήτων. Είναι ότι όλη τη νύχτα εμείς θα συλλέγουμε στοιχεία. Προκειμένου να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό, τίποτε και κανείς δεν θα μας σταματήσει. Η αστυνομία μετά από την παρέμβαση του εισαγγελέα συνέλαβε λίγο πριν τα μεσάνυχτα τους καταληψίες με την κατηγορία της διατάραξης της οικιακής ειρήνης. Μετά την κράτησή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και έπειτα από εξέταση από δύο εισαγγελείς πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ως εδώ και μη παρέκει με τους κύριους. Και εμείς το ως εδώ και μη παρέκει δεν το λέμε έτσι. Το εννοούμε και μιλάμε με πράξεις, όχι με λόγια. Θα χρειαστεί να μας συλλάβουν κι άλλες κι άλλες κι άλλες φορές. Η κυβέρνηση έκανε πράξη τα όσα είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός ότι η χώρα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι εν ώψη των μέτρων. Θα δώσουμε όλο το βάρος αυτές τις μέρες δίπλα στο λαό που θα δίνει τη μάχη στους δρόμους. Πρώτον, να μην περάσει το νέο βάρβαρο πακέτο των μέτρων, γιατί θα οδηγήσει σε φτωχοποίηση ακόμα μεγαλύτερη το λαό, σε ταπείνωση και καταστροφή τη χώρα. Τα στελέχη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υποκινούν ή στηρίζουν παρόμοιες πρακτικές, ας σκεφτούν επιτέλους τι μπορούν να προσφέρουν και όχι τι να πάρουν από την πατρίδα. Κάνουν λάθος εάν οραματίζουν μια Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Διαπράττουν έγκλημα εάν παρακινούν καταστάσεις χάους και αναρχίας. Τέτοιες πρακτικές δεν θα περάσουν. Ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ προτρέπει εδώ και μια εβδομάδα τη ΓΕΣΕΕ να προχωρήσει σε ακραίες πράξεις διαμαρτυρίας.
με ευθύνη της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ από τη Δευτέρα 8 Οκτώβρη και πριν κάνει η κυβέρνηση ανακοινώσει τα μέτρα, να προχωρήσουμε σε κατάληψη όλων των βασικών υπουργείων, όλων των οργανισμών, όλων των τραπεζών, όλων των εφορειών του αεροδρομίου και των λιμανιών. Στόχος, να νεκρώσουν τα πάντα, να δείξουμε ποιος είναι ο δυνατός. Η Τρόικα να μην μπορεί να μπει σε κανένα υπουργείο, να μην προλαβαίνουν να μετρούν καταλήψεις και να στείλουμε το μήνυμα ότι κάτι σοβαρό ξεκινάει. Ο ίδιος με τη συμμετοχή συνδικαλιστών της ΔΕΗ έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες όταν κατατεθούν τα μέτρα στη Βουλή. Μαζί μου ο Άρης Πορτοσάλτε, διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3. Άρη, οι σημερινές εξελίξεις ξεπέρασαν τα χθεσινοβραδινά. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι κινήσεις δείχνουν την γραμμή, την στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει ο κύριος Φωτόπουλος και οι συνδικαλιστές ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, για την οποία εξάλλου είχαν προειδοποιήσει. Στην εντυπωσιασμή, προπαγάνδα και νομίζω εν τέλει και μια μιζέρια στο τέλος μιας εποχής. Αυτός ο συνδικαλισμός έχει πεθάνει. Ο κύριος Φωτόπουλος και η συναυτό χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα. Βλέπω με έναν τρόπο ο οποίος προκαλεί αηδία εν τέλει, γιατί χρησιμοποιείται το εναντίον της Τρόικας, αλλά εδώ όλα αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν, όλα αυτά που θα επιχειρήσουν να κάνουν εναντίον του κράτους, εναντίον της κοινωνίας εν τη αυτή περίπτωση. Και βλέπεις ότι με ψευδή στοιχεία, με συκοφαντίες, με ανακρίβειες, όπως έγινε και αυτά με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε και στα οποία ενέπλεξε και τον Sky, προσπαθεί να μετέψει όλων εκείνων των μέσων που νομίζω ότι τους χρησιμοποίησαν άλλοι σχηματισμοί στο παρελθόν. Δηλαδή μια προπαγάνδα πολύ όμως πια φαιά, θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, ο κ. Φωτόπουλος στη διαδρομή του δεν μπορεί να χωνέψει, τώρα που είναι στο τέλος πια, ότι δεν θα συνδιοικεί τη ΔΕΗ. Προς το παρόν τη διοικεί όμως. Αυτό είναι γεγονός. Και έχει μάθει σε αυτό. Έχει μάθει επίσης και έχει εμπειρία σε αυτά που λέμε να μπουκάρει μαζί με τους συνεργάτες του, μαζί με άλλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν επανάσταση, δεν ξέρω με τι άλλες λαμόγιες, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να συνδιοικήσουν, να κάνει αυτά που λέμε να μπουκάρει σαν κοινός διαρρήκτης. Αυτό το πράγμα το έκανε και χθες το βράδυ, εισβάλλοντας το κέντρο πληροφορικής της ΔΕΗ. Πιθανώς, λένε άλλοι, να τα είχε πάρει ήδη τα στοιχεία, γιατί ναι, δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι να είχε διορίσει κάποιον κόσμο μέσα εκεί στο κέντρο πληροφορικής και να τα πήρε τα στοιχεία, και όλο αυτό το σκηνοθέτησαν χθες το βράδυ με αυτήν την υποτύπου κατάληψη για να παρουσιάσουν σήμερα τα στοιχεία. Άρα θα κλείσω με την παροιμία που λέει ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, και νομίζω ότι ο κύριος Φωτόπουλος, ο οποίος έχει κι άλλες φορές πει ψέματα, αυτή τη φορά συνελήφθη. Σε ό,τι αφορά στην εταιρεία, στην διαχειρίστη εταιρεία του Sky, δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Συνεπώς τα τιμολόγια της ΔΕΗ που έρχονται εδώ αφορούν κεραία. Αφορούν κεραίες εκπομπής σε διάφορα σημεία της πατρίδας μας. Η κεραία εκπομπής είναι απλή μια κεραία εκπομπής, δεν είναι κτίσμα. Και επίσης το σημείο που έχει φυτευτεί αυτή η κεραία δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Sky. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη.